Χριστού και με τη χάρη του Κυρίου μας θα διαβάσουμε τη σελίδα 1047. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, τη σειρά μαθημάτων «Εκκλησία του Θεού, η Εκκλησία του Θεού και η αρπαγή της Εκκλησίας». Σελίδα 1047, κεφάλαιο Ε, 5 κεφάλαιο. Σελίδα 1047, 5 κεφάλαιο, Ε κεφάλαιο. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυκτίου τος έρχεται. Και επειδή όταν λέγουσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνεστη την εγκυμονούσαν και δεν θέλουσιν εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε σκότοι, ως τη μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης, πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυχτός ούτε σκότους. Άρα λοιπόν, ας μην κοιμόμεθα ως και λυπή, αλλά σε αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται, και μεθύοντες τη νύχτα μεθύωσιν. Αλλά εμείς όντες ημέρας, ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες στο θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της απέθανη υπέρ ημών, ίνα είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείται αλλήλους και οικοδομείται ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνεται. Αμήν. Αφού είδαμε με προσοχή ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Θεού και διαπιστώσαμε ότι η αρχή της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, η μέρα δηλαδή που ο Χριστός έδωσε την επαγγελία του Θεού, βάφτισε τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο και έκτοτε δημιουργήθηκε, καθώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού και έχει σαν αποστολή να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται σε όλη την οικουμένη και όταν θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, λέει η Γραφή, τότε θα έλθει το τέλος. Το τέλος της Εκκλησίας λοιπόν είναι η αρπαγή, όταν πλέον η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες και ο Χριστός με κέλευσμα, όπως είπαμε την περασμένη φορά, με κέλευσμα Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και στη διαδικασία της αρπαγής θα έρθει ο Χριστός με εντολή δηλαδή του Κυρίου να παραλάβει την Εκκλησία Του και δια Πνεύματος Αγίου, όπως ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν τον Αζωραίο και τον κάθισε στα δεξιά του Πατρός, κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός θα αναστήσει και τους πιστούς, την Εκκλησία του Θεού δηλαδή, την Εκκλησία του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, και θα συναντήσουν τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, στον αέρα και θα είναι πάντοτε μαζί Του. Όμως υπάρχει το ενδιάμεσο, δηλαδή από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η Εκκλησία με τη στιγμή που τελειώνει. Όταν δημιουργήθηκε η Εκκλησία, δημιουργήθηκε με μεγάλες δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνεδευόταν από σημεία και τεράστια και μεγαλεία, ώστε μέσα σε μία γενεά και λιγότερο, από το 30 μέχρι το 70, το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη και όλη η οικουμένη άκουσε και μεγάλο ποσοστό πίστεψε στον Ιησού Χριστόν και μάλιστα από τους ειδωλολάτρες, όχι μόνο οι Ισραηλίτες, οι οποίοι τελικά και δεν πίστεψαν, αλλά οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί όπως τους λέγει η Γραφή, δέχθηκαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτό βέβαια είναι μεγάλο θαύμα, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ένας άνθρωπος απλός, στην πραγματικότητα ήταν ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Ενσαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού εις άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, ο οποίος περιεπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας και κήρυξε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, πρώτον. Δεύτερον, υγιένουσα διδασκαλία, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δηλαδή τι συμβαίνει στον ουρανό και ποιο είναι το σχέδιο του Θεού και ποιο είναι το έργο του Θεού με τους ανθρώπους από αρχής μέχρι τέλους, την υγιένουσα διδασκαλία, πώς
στέκεται και πρέπει να στέκεται ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, δηλαδή πρώτον με τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, πώς ο Θεός συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, και δεύτερον με την ηγημένουσα διδασκαλία, πώς ο άνθρωπος στέκεται στην παρουσία του Θεού, ώστε να υπάρξει αυτή η ένωση, η θέωση του ανθρώπου, να γίνουν δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά ένα με το Θεό διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, καθώς βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και κατοικεί μέσα στη σάρκα ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, όπου δια Πνεύματος Αγίου το σώμα του ανθρώπου, κάθε άνθρωπος πιστός, γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού. Σε αυτόν κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Όλα βεβαίως αρχίζουν δια της πίστεως, όταν ο άνθρωπος πιστέψει τόσο απλά, πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όποιος άνθρωπος επιζητήσει, εξητήσει να γνωρίσει τον Ιησούν Χριστόν, το πιο εύκολο πράγμα από αυτό δεν υπάρχει. Να μπει στο δωμάτιό του και να πει: Χριστέ μου, θέλω να σε γνωρίζω, Χριστέ μου, θέλω να αναλάβεις τη ζωή μου, και από εκεί και πέρα αλλάζει τελείως η ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, νέος άνθρωπος. Τα αρχαία παρέρχονται, τα πάντα γίνονται νέα, και μάλιστα με ιδιαίτερη εξουσία, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εδέχθησαν και δέχονται βεβαίως τον Ιησού Χριστόν στη ζωή τους, σε αυτούς ο Πατέρας δίνει εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και είναι μεγάλο θαύμα ο άνθρωπος, ο σαρκικός, ο αδύναμος, να είναι παιδί του Θεού. Και παιδί του Θεού εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, γιατί ένα παιδί έχει πατέρα και ό,τι χρειάζεται το ζητάει από τον πατέρα του, και όποια βοήθεια χρειάζεται τη ζητάει από τον πατέρα του, γιατί είναι βέβαιος ότι ο πατέρας, τουλάχιστον ο καλός, αγαπάει τα παιδιά του. Σκεφτείτε τώρα, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι να ομολογεί ο ίδιος ο Θεός ότι θα είμαστε Υιοί Του και θυγατέρες Του εάν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Τέλεια αλλαγή, νέα πράγματα, νέα ζωή, νέες καταστάσεις, μία στενή προσωπική σχέση του ανθρώπου με το Θεό, του αμαρτωλού ανθρώπου με τον Άγιο Θεό και του Αγίου Θεού με τον αμαρτωλόν άνθρωπο, που αυτό οφείλεται στο ότι βρέθηκε μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά αναμάρτητος έχησε το Άγιο και αναμάρτητο αίμα του, ώστε, καθώς είναι γεγραμμένο, ανευχήσεως αίματος άφεσης αμαρτιών δεν υπάρχει, με το αίμα του Ιησού Χριστού να υπάρξει άφεσης αμαρτιών σε κάθε έναν που πιστεύει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός που πέθανε για αυτόν. Τόσο λοιπόν εύκολο είναι, και αυτό είναι η χάρη του Θεού, καθώς λέει η Γραφή, κατά χάριν είστε σεζωσμένοι δια της πίστεως και όχι δια των έργων σας. Και αυτό είναι Θεού το δώρο. Τόσο εύκολο είναι, τόσο εύκολη είναι η χάρη του Θεού να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, να τον ζητήσεις, και το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός θα έρθει, το βέβαιο είναι ότι ο Πατέρας Θεός θα σε αναγεννήσει. Και τι θα πει θα σε αναγεννήσει? Θα αλλάξει την καρδιά σου, και από σκληρή και πέτρινη που είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου, που δεν μπορεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση από κανέναν, θα γίνει απαλή, τρυφερή, γλυκιά, με αποτέλεσμα εύκολα να συντρίβεται, και είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός κατοικεί στους συντετριμμένου την καρδιά. Αλλά αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου, από αλαζονικό και σκληρό το κάνει πράο, ησύχιο, ταπεινό. Και είναι επίσης γεγραμμένο ότι ο Θεός κατοικεί στου ταπεινού το πνεύμα και στου συντετριμμένου την καρδία. Και επιβλέπει με ιδιαίτερη ευμένεια ο Θεός, ναι, στου ανθρώπου που έχει ταπεινό πνεύμα, στου ανθρώπου που έχει συντετριμμένη καρδιά, αλλά με ιδιαίτερη ευμένεια επιβλέπει ο Θεός και στον άνθρωπο που είναι τρέμον
το Λόγο του Θεού, τρέμοντας στους τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Από τότε ξεκίνησε λοιπόν η Εκκλησία του Θεού, πέρασαν 2000 χρόνια περίπου. Πάντοτε υπήρχε ένα μικρό υπόλοιπο που έμεινε πιστό, που έμενε πιστό στο Λόγο του Θεού, αλλά η δόξα του πρώτου οίκου γκρεμίστηκε και έμειναν θρησκείες και θρησκεύματα και δόγματα που έγιναν οργανώσεις, έγιναν ακόμη και κρατικές, απέκτησαν ακόμη και κρατικές εξουσίες, έφτασαν σε απόλυτες παραβάσεις στο Λόγο του Θεού, μέχρι το τέλος του αιώνος, μέχρι τα τέλη των αιώνων, όπου ο Θεός κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, ένα καινούριο έργο, πάλι με το Πνεύμα το Άγιο. Και στις αρχές του αιώνα μας, για πρώτη φορά, εξεχήθη εις πάντας τους εξητούντας το Πνεύμα το Άγιο κάπου σε μία φτωχογειτονιά, σε μία μικρή φτωχική εκκλησία στην Ασούζα, και από εκεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάλι ξεχύθηκε σε όλη την Οικουμένη και δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής, που και πάλι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αρχίζει να σβήνει. Και πώς σβήνει? Γιατί μπαίνει ο κόσμος, μπαίνει το φρόνημα του κόσμου, μπαίνει η αγάπη του κόσμου στην καρδιά των πιστών, που οδηγεί τους πιστούς ανθρώπους πια σε λάθος δρόμους, σε λάθος κατευθύνσεις και σε λάθος διδασκαλία. Χάνεται δηλαδή αυτό που ο Θεός έδωσε δια του Ιησού Χριστού, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και η αιγιένουσα διδασκαλία. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι σαφής ότι, όπως έστειλε καταρχάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρως τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα βρέξει πάλι εγκαίρως και πρώιμον βροχή που έβρεξε στην αρχή του αιώνα μας, αλλά και όψιμον βροχή ως πρώτερον, όπου είναι γεγραμμένο επίσης η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της πρώτου. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ετοιμάζει είναι, όπως ομολογεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, ότι θα σύσει, γιατί είναι γραμμένο, μια φορά ακόμη όχι μόνο τη γη, αλλά και τη γη και τον ουρανό, και το γήινο σύστημα και το επουράνιο σύστημα επί της γης, που είναι η επουράνιος Ιερουσαλήμ, που είναι η πνευματική ζωή των ανθρώπων. Θα το σύσει και το σύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Οικουμένη. Όλες οι αξίες γκρεμίζονται, μα γκρεμίζονται όμως οι αξίες, και οι οικονομικές και οι κοινωνικές και οι πολιτικές, όλες οι αξίες και οι ηθικές, όλες οι αξίες και οι οικογενειακές και οι εκκλησιαστικές αξίες γκρεμίζονται, γιατί ο Θεός θέλει με αυτό το σεισμό να φύγουν τα ασαλευόμενα, να μετατεθούν, να καθαρίσει και να μείνουν τα ασάλευτα, μέσα από τα οποία θα φανεί και θα φανερωθεί η δόξα του Θεού στην Οικουμένη. Και έτσι φτάνουμε στις έσχατες ημέρες, που έσχατες ημέρες αρχίζουν πάλι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, που είναι μια μεγάλη προφητεία που έδωσε ο Θεός πριν πολλά χρόνια. Ας πούμε μία φορά θα διαβάσω στο βιβλίο του Ιωήλ, που γράφτηκε 800 χρόνια προ Χριστού. Είναι ένα θαύμα η γραφή. Έχει γραφεί από περίπου 40, αν θυμάμαι καλά, ανθρώπους, που όμως είναι σαν να είναι γραμμένοι από έναν, γιατί είναι από έναν άνθρωπο που είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις και αντιθέσεις, αλλά κουμπώνουν τέλεια τα πράγματα. Γράφει λοιπόν 800 χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ιωήλ, και όχι μόνο ότι θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου, όπου ο Θεός θα βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο πάσαν σάρκαν, και συνεχίζει, διότι
«Εν τες ημέρες εκείνες και εν το εκερό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα της Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ, τότε θα συνάξω όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ». Και αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει και ακόμη ο Ζαχαρίας λέει μια θαυμαστή προφητεία για την Ιερουσαλήμ, λέγοντας πόσα χρόνια π.Χ., 500 χρόνια π.Χ., ότι «εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλο», μιλώντας ιδιαίτερα για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. «Ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλο». Και είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά η Ιερουσαλήμ το κέντρο της ταλαιπωρίας των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι μιλάνε για την Ιερουσαλήμ, είτε για τη Γάζα, είτε για τον Ισραήλ, είτε για τους Άραβες, είτε για τους Μουσουλμάνους. Το κέντρο είναι η Ιερουσαλήμ και συνεχίζει. «Και εν τη μέρα εκείνη θα καταστήσω την Ιερουσαλήμ προς πάντας τους λαούς λίθων καταβαρύνοντα». Δηλαδή δεν θα την αντέχουν την Ιερουσαλήμ πια. Και είναι φοβερό αυτό το κράτος με τους ελάχιστους, γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια έχουν γίνει τώρα, η Ιερουσαλήμ να έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, να δημιουργεί όλη αυτή την αναταραχή σε όλη την οικουμένη. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και εμείς η τελευταία γενιά τώρα το ζούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Για τις έσχατες λοιπόν μέρες, για την τελευταία γενιά, για τις έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών, ο Λόγος του Θεού μας προφητεύει λέγοντας δύο βασικά πράγματα. Το πνεύμα λέγει ρητός, προφητικά δηλαδή, ότι τις τελευταίες μέρες, τις ενυστέρης καιρής, τους τελευταίους καιρούς, θα αποστατήσουν τινές από της πίστεως, προσέγοντες εις πνεύματα πλάνης, εις διδασκαλίας δαιμονίων, ακολουθούντες ψευδολόγους υποκριτές, οι οποίοι έχουν την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, ώστε να εμποδίζουν των γάμων και να προστάζουν και αποχή βρωμάτων και άλλα πολλά, τα οποία και πάλι βλέπουμε να συμβαίνουν. Και το δεύτερο που προφητεύει ο Λόγος του Θεού για να γνωρίζουμε τις έσχατες ημέρες είναι ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Δηλαδή οι τελευταίες μέρες δεν θα είναι όλο και καλύτερες, αλλά καθώς περνάει ο καιρός θα είναι όλο και χειρότερες. Σε ποια στοιχεία, σε ποια σημεία, σε ποια χαρακτηριστικά? Στο σύνολο της ζωής του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, και κοινωνικά και οικογενειακά διαλύονται οι οικογένειες. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε 2.000 χρόνια αυτό που συμβαίνει τώρα, να χωρίζουν, να παντρεύονται, να ξαναχωρίζουν και ξαναπαντρεύονται. Ο Θεός όμως το έχει προμηθεύσει λέγοντας ότι τις σχάτες εκείνες οι μέρες οι άνθρωποι θα είναι νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι συνέχεια. Όχι θα, μια φορά θα παντρευτούν και λιώσαν, και νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι συνέχεια. Και οι άντρες, οι νυμφεύοντες και οι νυμφευόμενοι γυναίκες. Οικογένειες διαλύονται. Η οικονομική κατάσταση, αν σκεφτούμε ότι περισσότερο από, από τα 2/3 της ανθρωπότητας δεν έχει νερό και καθημερινό φαΐ, αλλά και οι λεγόμενοι αναπτυγμένες χώρες ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδα, και από ηθικής απόψεως η αμαρτία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, πλησιάζει να γίνει όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα, η ομοφιλοφιλία και η διαστροφή, αλλά και η πορνεία και η μοιχεία, αλλά και η ακαθαρσία εν γέννη, έχει φτάσει σε επίπεδα απίστευτα σε όλη την ανθρωπότητα. Έχει χαθεί κάθε λογική εντιμότητος, δεν λέω αγιασμού, εντιμότητος και καθαρότητος. Οι άνθρωποι είναι υποκριτές, θα μου πεις όλοι, οι περισσότεροι. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Οι γονείς θα διαφορούν για τα παιδιά διαφορούν για τις γονείς, ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον και ο άλλος εκμεταλλεύεται τον έναν.
ψεύτες. Θέλουν να έρθει καιροί κακοί και εξηγεί ποια είναι η αιτία. Η αιτία των καιρών των κακών, αδελφοί αγαπητοί, να το προσέξουμε, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός, μόνο καλό κάνει στους ανθρώπους. Γι' αυτό όποιος πλησιάζει τον άνθρωπο, τον Θεό, όποιος άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, πάντοτε βρίσκει καλό. Είναι πηγή παντός αγαθού. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Η αιτία λοιπόν όλης αυτής της κακής κατάστασης που κυβερνάει την ανθρωπότητα, βεβαίως δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε, είναι ο άρχον του κόσμου τούτου ο διάβολος, που επηρεάζει, επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων και στις καρδιές των ανθρώπων και τους μετατρέπει σε παιδιά του. Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού, γίγνος και δε τούτο ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, θα αγαπάνε μόνο τον εαυτό τους, φυλάργυροι, η επιθυμία τους θα είναι μόνο το χρήμα, και ό,τι κακό γίνεται σήμερα γίνεται από τη φυλαργυρία των ανθρώπων. Γιατί η πλεονεξία και η φυλαργυρία είναι η μητέρα όλων των κακών. Έχουν χαθεί όλες οι οικονομικές αξίες πια. Χρηματιστήρια, τράπεζες, ασφάλειες, όλα αυτά τα οποία κάποτε θεωρούνται η κορυφή του πλούτου της ανθρωπότητας έχουν τώρα γκρεμίσει. Διάβαζα τελευταία ότι πάνω από 8.000 καταστήματα στην Ελλάδα τραπεζών θα κλείσουν μέσα σε αυτό το χρόνο, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2015. Ασφαλιστικές εταιρείες κλείνουν. Και δεν είναι ότι κάποιοι μαζεύουν τα λεφτά, χάνεται η αξία. Το χρήμα τι είναι? Χαρτονόμισμα. Και η αξία του είναι εκεί που στηρίζεται. Όμως τώρα δεν στηρίζεται, το χρυσάφι πέφτει. Τα δάνεια δεν υπάρχουν που υπήρχαν πάντοτε. Αξίες δεν υπάρχουν. Κάποτε μία μετοχή της τράπεζας έκανε 25 ευρώ και 30 ευρώ. Σήμερα έχει 50 λεπτά. Για τέτοια καταστροφή λέμε. Γιατί οι άνθρωποι είναι φυλάργυροι. Ήθελαν όλο και πιο πολλά. Και όσο πιο φυλάργυροι ήσαν, τόσο πιο μεγάλες καταστροφές γινόντουσαν. Αλαζόνες δεν παίρνουν από διδασκαλία, δεν ακούν. Όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν. Μα μια φορά ήμουνα στον Κάλαμο και ήταν ένα παιδί εκεί που ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος. Και ήταν σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο που τρώγαμε. Μου λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, τι μετοχές παίζετε? Λέω, δεν παίζω. Μου λέει, έλα πέστε μου τώρα, τι να αγοράσω? Λέω, δεν αγοράσω, μην αγοράσεις καμία. Μου λέει, δεν μου λέτε, τα παίρνετε θέλει για τον εαυτό σας. Λέω, παιδί μου, μην αγοράσεις, λέω, θα τα χάσεις όλα. Θα τα χάσεις. Να, εγώ και η Άννα, γυναίκα μου. Τελικά αυτό το παιδί, προφανώς δεν μ' άκουσε, πίστεψε ότι μέσα από τις μετοχές θα βγάλει πολλά λεφτά, είχε κάτι χωραφάκια, τα πούλησε. Και σήμερα είναι κατεστραμμένος, πελάτες δεν έχει και είναι και άρρωστος. Και τώρα σε αυτός ο άνθρωπος μόνη η ελπίδα που μπορεί να έχει είναι ο Χριστός. Εκεί έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να πω, αλαζόνες. Και μου λέγε, εσείς δεν μου λέτε, εγώ ξέρω. Αλλά και να μου πείτε, εγώ ξέρω πιο καλά από εσάς. Το κοίταγα λοιπόν καλά. Αλαζόνες, υπερήφανοι. Αλλά πού οδηγεί αυτό? Βλάσφημοι. Ούτε Θεό ούτε σέβασμα. Τώρα το καλημέρα είναι βλαστήμια. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά και αν είναι και ευγενής και δεν βλασφημάνε, η βλασφημία υπάρχει μέσα τους. Είναι άθεοι. Ακούν το Λόγο του Θεού και βγάζουν σπυράκια. Φεύγουν, δεν μπορούν να σταθούν στο Λόγο του Θεού. Γιατί έχει πλημμυρίσει, όπως στην Εκκλησία του Χριστού που είναι το σώμα του Χριστού και οι πιστοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, είναι πλημμυρισμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και στον κόσμο οι άνθρωποι είναι πλημμυρισμένοι από τα πνεύματα της πονηρίας. Γι' αυτό δεν μπορούν να δεχθούν το όνομα του Χριστού. Τους λες το όνομα του Χριστού και φεύγουν, αγριεύουν. Βέβαια δεν είναι όλοι έτσι, γιατί στο τέλος θα πιστέψουν πολλοί.
αλλά είναι όλοι παρασυρμένοι σήμερα μέσα στους καιρούς τους κακούς. Είναι υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς. Φοβερό σημείο αυτό. Σήμερα τα παιδιά δεν λογαριάζουν τους γονείς. Μόνο η χριστιανική οικογένεια είναι ενωμένη. Υπάρχει πατέρας, μητέρα, παιδί, νύφη, κόρη, γαμπρός. Μόνο στη χριστιανική οικογένεια βλέπεις αυτή την αγάπη και την ενότητα που κάποτε υπήρχε σχεδόν σε όλες τις οικογένειες, τουλάχιστον τις ελληνικές. Άσπλαχνοι, ανώσιοι, αχάριστοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, δεν αγαπάνε το καλό. Προδότες, δεν έχεις κανένα σε κανένα εμπιστοσύνη. Ο ένας προδίδει τον άλλον. Δεν υπάρχει αξιοπιστία μέσα στον κόσμο. Ο ένας κοιτάει να πάρει την κοπέλα του άλλου, τα λεφτά του άλλου, τη δουλειά του άλλου, να προδίδει, να καταστρέφει. Μέσα τους έχει γεμίσει η καρδιά τους από το πνεύμα της κακίας και της πονηρίας. Προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι, και μερικές φορές έχοντες και μορφή ευσεβίας, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν των καιρών των κακών που ζούμε και θα γίνονται όλο και χειρότεροι. Τώρα το ερώτημα το βασικό είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, ούτε να παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι. Δυστυχώς θέλοντας και εμείς, τα βλέπουμε. Τα ζούμε, τα ακούμε στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στη συγγένειά μας. Όλα αυτά τα βλέπουμε. Την κακία, το μίσος, την προσβολή, την αμαρτία. Τα βλέπουμε. Εμείς τι κάνουμε. Γιατί αυτά θα χειροτερεύουνε. Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού. Εσείς εξεύρετε όμως ακριβώς. Εσείς ξέρετε. Ποιοι? Η Εκκλησία του Θεού. Ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται ξαφνικά ως κλέπτης ανοιχτή. Ούτως έρχεται. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ξέρουμε είναι ότι καθήν ώραν δε στοχαζόμεθα ο Κύριος θα έρθει σαν κλέπτης ανοιχτή. Που σημαίνει περιμένετε. Αυτό να περιμένετε εσείς. Αλλά εξηγεί παρακάτω, γιατί αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό στην περίοδο που υπάρχει η καιρή κακή και οι οδύνες, όπως θα δούμε τις εγκυμονούσεις, εμείς να περάσουμε όσο δυνατόν πιο ανώδυνα. Ακόμη και όταν γεννάει μια γυναίκα και φτάνει στην ώρα της γένας και θα έρθουν οι οδύνες εγκυμονούσεις, υπάρχουν συμβουλές, ιατρικές γνώμες, απόψεις, να γεννήσει ανώδυνα, με ανώδυνο το κετό λένε. Και αν μέσα στον κόσμο αυτό υπάρχει ο ανώδυνος το κετός, πολύ περισσότερο μέσα στο Λόγο του Θεού περιγράφεται με λεπτομέρεια ο ανώδυνος το κετός. Πώς θα περνάμε ανώδυνα μέσα σε αυτό τον κόσμο της κακίας, όσο γίνεται, όσο είναι δυνατόν, περιμένοντας την Ανάστασή μας, την παλιγενεσία, την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Επειδή όταν λένε αυτοί ειρήνη και ασφάλεια ο κόσμος, τότε επέρχεται σε αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Πρόσεξε λοιπόν, μην μιμηθείς, μην παρασυρθείς από αυτούς που λένε ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα καλυτερεύσουν, ειρήνη θα υπάρξει, ασφάλεια θα υπάρξει. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Σε αυτούς θα έρχεται πάντοτε ευνίδιος όλεθρος που σκέφτονται έτσι, που ζουν έτσι, που θέλουν να περνάει η ζωή τους έτσι. Και έχουμε το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες δηλαδή, ένα παράδειγμα φοβερό, όχι μόνο ένα. Ενώ είχαν αρχίσει να λένε ότι όλα βελτιώνονται, τουλάχιστον στον αναπτυγμένο κόσμο, και όλα θα πηγαίνουν καλύτερα, ξαφνικά από το πουθενά δημιουργήθηκε το πρόβλημα της Ουκρανίας. Το πρόβλημα της Ουκρανίας είναι τρομακτικό. Γιατί από εκεί περνάει το αέριο, το φυσικό αέριο της Ρωσίας, που εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα. Η Ελλάδα κατά 57% εξαρτάται. Και έρχεται χειμώνας. Και αντί να φτιάχνουν τα πράγματα, μπήκαν λέει και στρατιώτες μέσα στην Ουκρανία.
Μην πούμε λοιπόν ότι θα πάνε καλά, καλύτερα τα πράγματα. Και, να, και αυτό ξέρει τώρα, 3-4 μήνες είναι. Τόσο δεν είναι, ξέρω εγώ. Τώρα υπάρχει και το άλλο, το Ισλαμικό κράτος πια. Ξαφνικά εμφανίστηκε. Διάβαζα μία μελέτη σήμερα ότι έχει καταθέσεις 2 δις δολάρια. Χρηματοδοτείται το Ισλαμικό κράτος και ο Ισλαμικός στρατός και αυτή τη στιγμή έχουν καταθέσει σε τράπεζες 2 δις. Λέει, ποιος τους τα δίνει αυτά? Ξέρετε, θα πει Ισλαμικό κράτος. Ξέρετε, αλλά να πω και εγώ από εδώ πέρα που βρίσκομαι. Άγριο καθεστώς. Ανήλαιο. Και έχουν μέσα στους στόχους τους, διάβαζα σήμερα, και την Ελλάδα. Και την Ισπανία και την Ελλάδα. Όχι την άλλη Ευρώπη. Ο Θεός να φυλάει δηλαδή. Γι' αυτό όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη, και μην πείτε ότι κινδυνεύουμε εμείς, αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα με τους μουσουλμάνους, όχι τους όλους, τους φανατικούς. Υπάρχει ζήτημα μικρό, αλλά δεν ξέρεις πότε θα κάνει η έκρηξη. Γι' αυτό ποτέ εμείς να μην λέμε θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Και άλλο να το λέμε, αλλά να μην το πιστεύουμε κιόλας. Γιατί αν το πιστεύουμε, φυσικάζουμε. Δεν πρέπει να φυσικάζουμε, αλλά τι να κάνουμε? Να προσέχουμε, να προσευχόμαστε, να αγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα. Για να περπατήσει ο κάθε ένας από εμάς, για να περπατάει ο κάθε ένας από εμάς στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Όχι όπως κάθε ένας θέλει, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται σε αυτούς ευνίδιος όδελφρος, όπως οι Οδύνες στην εγκυμονούσαν, και δεν θα γλιτώσουν. Τόσο απόλυτος και καθαρός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν θα γλιτώσουν, κανένας δεν ξεφύγει από αυτούς που περιμένουν ότι όλα θα πάνε καλά τα πράγματα, είτε στα προσωπικά τους, στα οικογενειακά τους, στα επαγγελματικά του, στα κοινωνικά του, ακόμη αν δεν είναι προσεκτικός και στα εκκλησιαστικά του. Γιατί τι λέει παρακάτω? Αλλά αρχίζει τώρα και αλλάζει τη λογική ο λόγος του Θεού απευθυνόμενος στους πιστούς. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είσαστε στο σκοτάδι ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέφτης. Ξεύρωμεν λέει ακριβώς ότι ο Κύριος έρχεται ως κλέφτης ενυχτή για αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι. Εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι, και το ερώτημα είναι, είμαστε ή δεν είμαστε? Είναι δηλαδή λίχνος στους πόδας μας ο λόγος του Θεού, ή περπατάμε με την αντίληψή μας? Εσείς λέει ξέρετε ακριβώς ότι δεν είστε στο σκοτάδι για να σας καταφθάσει η μέρα ως κλέφτης. Δηλαδή εμάς δεν θα μας καταφθάσει ως κλέφτης. Τι σημαίνει ως κλέφτης? Που κοιμόμαστε, μπαίνει ο κλέφτης, μας κλέβει και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα έρθει και θα τον δούμε. Θα έρθει γιατί τον περιμένουμε. Θα έρθει γιατί αγρυπνούμε. Ποιος καταλαβαίνει όταν έρχεται ο κλέφτης? Αυτός που είναι άγρυπνος, που προσέχει, που προσεύχεται, που φυλάει τον εαυτό του, τη ζωή του, την οικογένειά του στην παρουσία του Θεού. Εσείς λοιπόν δεν είστε στο σκοτάδι ώστε η μέρα να σας καταφτάσει σαν κλέφτης. Εσείς είστε ή φωτός ή ημέρας. Δεν είμαι ανοιχτός ούτε σκότος. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε η ημέρας και όχι σκότους, ας μη κοιμόμεθα και όπως οι υπόλοιποι που είναι στο σκοτάδι. Πρώτον λοιπόν, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται, κοιμεθείονται στη νύχτα μεθείων. Το δεύτερο λοιπόν, η δεύτερη πρόταση, προτροπή, εντολή για ανώδυνο το κετό είναι να μην κοιμόμαστε. Αλλά τι να κάνουμε? Να εγκρατευόμαστε. Τι σημαίνει εγκράτεια? Εγκρατεύομαι. Δεν είναι μόνο ένα φρένο. Η εγκράτεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, πνευματική για τα παιδιά του Θεού.
Έχουν πρόγραμμα χριστιανικό. Ξέρουν πότε ξυπνάνε, πότε κοιμώνται, πότε διαβάζουν το Λόγο του Θεού, πότε προσεύχονται. Ένας επαγγελματίας, παραδείγματος χάρη όταν δουλεύει, δεν δουλεύει όποτε θέλει. Του έχουν δώσει ωράριο τα αφεντικά του. Λέει θα δουλέψει σήμερα πρωινή βάρδια, θα δουλέψει σήμερα βραδινή βάρδια, αύριο θα δουλέψεις, έχει πρόγραμμα. Και δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν πάει όποτε θέλει στη δουλειά του. Ούτε πάει όπως θέλει. Πάει με εγκράτεια. Δεν πάει μεθυσμένος, πίνω και δεν πάω να δουλέψω. Πώς θα δουλέψεις, τι δουλειά θα κάνεις. Ή ξενυχτάω όλη τη νύχτα και θα πάω το πρωί να δουλέψω. Μα θα χασμουριέσαι, δεν μπορείς να δουλέψεις. Εκείνο λοιπόν που θέλει ο Θεός βασικό είναι να έχουμε εγκράτεια στη ζωή μας. Εγκράτεια. Εγκράτεια στις προκλήσεις του κόσμου. Εγκράτεια στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Να είμαστε δηλαδή λατρεύοντες τον Θεό με εδώ και ευλάβεια. Όχι όπως θέλουμε. Είναι σεμνός ο άνθρωπος του Θεού στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Διακρίνεται για τη σεμνότητά του. Δεν προκαλεί. Ο άσεμνος τι κάνει? Προκαλεί, ερεθίζει, σκανδαλίζει. Ο σεμνός τι κάνει? Οικοδομεί, παρηγορεί, ενισχύει, στηρίζει. Ο σεμνός στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Δηλαδή τι θέλει? Δεν θέλει άσεμνα πράγματα. Θέλει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο σεμνός στο πνεύμα είναι ταπεινός. Δεν θέλει να διακρίνεται, να αυτοπροβάλλεται, να παρουσιάζει τον εαυτό του μεγάλο και τρανό και σπουδαίο. Είναι ταπεινός, πράος, ήσυχος. Ο Χριστός λέει μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Η πρώτη λοιπόν βασική συμβουλή για οδύνες της εγκυμονούσης είναι να αγρυπνόμεν και να εγκρατευόμεθα. Αλλά ιδιαίτερα στην εγκράτεια εξηγεί με ιδιαίτερο τρόπο πώς να εγκρατευόμεθα και να αγρυπνόμεν. Πώς? Ενδυθέντες πρώτον το θώρακα της πίστεως. Τι κάνει ο θώρακας της πίστεως? Φυλάει την καρδιά του ανθρώπου από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα που τον σκανδαλίζουν, που τον πλανούν, που τον οδηγούν μακριά από την παρουσία του Θεού. Δεν, η καρδιά μας θέλει. Αλλά δεν κάνουμε, δεν περπατάμε κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Γιατί τότε δεν εγκρατευόμεθα. Περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν είναι... επιθυμούμε να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας που είναι πολλές και αν αφήσουμε ελεύθερη την καρδιά μας θα είναι πολύ περισσότερες. Γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα στο σώμα του ανθρώπου πιο απατηλό στην ψυχή και στο πνεύμα από την καρδιά, από το θέλω του ανθρώπου. Γιατί το θέλω του ανθρώπου κυριαρχείται από τη σάρκα. Κυριαρχείται από τον νόμο της σαρκός. Από τον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Ενώ ο Θεός θέλει να κυριαρχούμεθα από τον νόμο του Πνεύματος του Αγίου, από τον νόμο του Χριστού. Γι' αυτό πώς θα αγρυπνόμεν και θα εγκρατευόμεθα? Πρώτον θα φυλάμε την καρδιά μας. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν τον Κύριο, το πρόσωπο του Κυρίου. Εάν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή, δεν πρόκειται να δεις τον Κύριο, δεν πρόκειται να λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εάν η καρδιά σου δεν θέλει τον αγιασμό, την καθαρότητα, το θέλημα του Θεού, μην περιμένεις να είσαι από αυτούς που προσδιορίσε ο Θεός για ευλογία. Άρα δαμάζουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πόσο μάλλον εμείς, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους, λέει ο Απόστολος Παύλος,
κηρύξας, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να φροντίζουμε, να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Πώς? Με το αίμα του Χριστού. Με μετάνοια, με εξομολόγηση. Σε ποιον? Μόνο στον Χριστό. Στο ταμείο μας, μόνο στον Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στο ταμείο μας, να φέρνουμε στο μυαλό μας ό,τι έχουμε κάνει που έχει λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο και να ζητάμε το αίμα του Χριστού να το καθαρίζει. Το πρώτο λοιπόν είναι να εγκρατευόμεθα ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως, φυλάττοντας με τα πάσης προσοχής και επιμελίας την καρδιά μας, μη μας πλανήσει και μη μας απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, το θώρακα της αγάπης. Η αγάπη, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι ανθρώπινο, αν και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο άνθρωπος αγαπάει σαρκικά, είτε του συγγενείς του, είτε την κοπέλα του, είτε το αγόρι, είτε σαρκικά αγαπάει. Πνευματικά είναι μόνο αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Μόνο η αγάπη του Θεού Πατρός είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή την αγάπη θέλει ο Θεός, του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται καθώς επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς θα αγαπάς τους αγαπώντασε και θα μισείς αυτούς που σε μισούνε. Θα συμπαθείς αυτούς που σε συμπαθούνε και θα αντιπαθείς αυτούς που σε αντιπαθούνε. Και θα είσαι ένα μηδέν, τίποτα για τον Χριστό. Γιατί ο χριστιανός αγαπάει τους αδελφούς του με αυτή την αγάπη που ο Χριστός τον αγάπησε. Αγαπάει τους πλησίον του με εκείνη την αγάπη που αγαπάει τον εαυτό του. Και αγαπάει τους εχθρούς του και αυτούς που τον μισούνε και αυτούς που τον κακολογούνε. Τους αγαπάει με μια ιδιαίτερη αγάπη, με την ελπίδα ότι η αγάπη δική του που εκφράζεται με προσευχή, να προσεύχεστε για τους εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούν, να ευλογείτε αυτούς που σας κακολογούν. Γιατί? Γιατί αυτή η συμπεριφορά θα φέρει σωτηρία στον άνθρωπο. Και επειδή τον αγαπάω θέλω να σωθεί. Μα αυτός με μισεί, εγώ όμως τον αγαπάω και θέλω να σωθεί. Αυτός είναι ο Χριστός που αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού που αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού που γεμίζει την καρδιά μας. Γιατί αν δεν έχουμε αυτή την αγάπη και τα γλώσσα των αγγέλων να μιλούμε και των ανθρώπων, χαλκός ηχών και κύβαλων αλλάζουν. Και να έχουμε όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, προφητείες, διακρίσεις, όλες τις διακονίες, αν δεν έχουμε αγάπη είμαστε μηδέν. Και αν έχουμε και την αυτοθυσία, γιατί ο χριστιανός είναι άνθρωπος θυσίας, να θυσιάζουμε τα πάντα για τους αδελφούς μας, για τους πλησίων μας, ακόμη και για τους εχθρούς μας, και δεν έχουμε αγάπη, καθόλου δεν ωφελούμεθα. Άρα πρέπει να είμαστε ενδεδειμένοι και με το θώρακα της αγάπης που μας φυλάει από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, που τι κάνει ο διάβολος? Μίσος εν σπείρει, διχόνοια εν σπείρει, αντιπάθεια εν σπείρει, ό,τι κακό για τον άλλονε το βάζει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων για να χωρίσει τους ανθρώπους και να μην μπορούν να τον πλησιάσουν. Και τρίτον, την περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Είναι οι διαλογισμοί μας, οι σκέψεις μας, όχι οι επιθυμίες μας τώρα, οι σκέψεις μας, οι διαλογισμοί μας, που είναι, όλοι γνωρίζουμε τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος με τους διαλογισμούς μας στον κάθε έναν από εμάς. Και το μόνο που μας σώζει, αντί να σκεφτόμαστε και να αγανακτούμε, αντί να σκεφτόμαστε και να μισούμε, ο πρώτος άνθρωπος που νικήθηκε από τον διάβολο με τους διαλογισμούς ήταν ο Κάιν, που βλέποντας τον Θεό να ευλογεί τον Άβελ, βλέποντας τον Άβελ να ευλογείται από τον Θεό γιατί τα έργα του ήταν αγαθά, με το μυαλό του ζήλεψε, αγανάκτησε με τον Άβελ και με τον Θεό, θύμωσε και τον σκότωσε. Και τώρα είναι στην αιώνια καταδίκη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την περικεφαλαία της σωτηρίας, δηλαδή να διατηρήσουμε τη σωτηρία μας.
Είμαστε σε σωσμένοι, είμαστε του Χριστού. Όσοι είναι του Χριστού, πάει τέλειωσε. Όσοι είναι του Χριστού έχουν νικήσει τη σάρκα τους, την νικάνε. Έχουν νικήσει την καρδιά τους, την νικάνε. Έχουν νικήσει τους διαλογισμούς τους, το πνεύμα τους, τον νικάνε. Μόνοι τους όχι. Επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, με τη βοήθεια του Χριστού. Ποιες είναι δηλαδή, ποιος είναι ο ανώδυνος τοκετός? Αγρύπνια, εγκράτεια, ενδεδειμένη με το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία της σωτηρίας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς τους πιστούς εις οργήν. Δεν θα ζήσουμε εμείς την οργή του Θεού, ούτε πριν την αρπαγή, όπου υπάρχει οργή του Θεού επί πάνω στους εργάτες της ανομίας, ούτε πολύ περισσότερο μετά την αρπαγή, όπου πια ο διάβολος θα κυριαρχήσει σε όλη την ανθρωπότητα με τον Αντίχριστο. Δεν προσδιορίσε ο Θεός ημάς σε οργή. Αυτό είναι η βεβαιότηση, η πίστη μας. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Αλλά μας προσδιορίσε εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το οποίο έχει προσδιορισμένο ο Θεός, αδελφοί, και αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από μας είναι την απόλαυση της σωτηρίας μας. Η σωτηρία είναι το μόνο που δίνει στον άνθρωπο χαρά, αγάπη, ειρήνη, απόλαυση, δικαιοσύνη, ευλογία, ευόδοση, εύνοια Θεού. Να είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και να συνεχίζει να είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αλλιώς, όσο και να υποκρίνεσαι και να κάνεις τη χριστιανή, το χριστιανό, ενώπιον ανθρώπων και του Θεού, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις το Θεό. Τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε, και εκείνον και τον άλλον, όλους μπορούμε, μέχρι κάποιο σημείο, γιατί τα κάνει φανερά ο Θεός εν τέλει. Αλλά με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Εάν σπέρνεις τη σάρκα σου, θα θερίζεις φθορά. Τι σημαίνει σπέρνω στη σάρκα μου? Σπέρνω κάτι τις επιθυμίες της σαρκός μου, ντύνομαι όπως θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Είναι σαν έναν που είναι άρρωστος και έχει ζάχαρο και τρώει ό,τι θέλει. Σπέρνει στη σάρκα του. Δεν θα πεθάνει αυτός. Δεν θα είναι άρρωστος πάντα. Αν σπέρνει στη σάρκα σου, και εγώ μιλάω τώρα πνευματικά, ο Λόγος του Θεού μιλάει πνευματικά, θα θερίσεις φθορά. Φθορά θα θερίσεις. Αν σπέρνει στην επιθυμία της σαρκός σου, αν σπέρνει την επιθυμία της καρδιάς σου και στην υπερηφάνεια του πνεύματός σου, θα θερίσεις φθορά. Αν σπέρνει όμως το Πνεύμα το Άγιο, τι θα πεις πλέον? Πληρούμε Πνεύματος Αγίου. Όλη η ζωή μου είναι στερεωμένη στο Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να βαφτιστώ, με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και τώρα ζω εν Πνεύματι Αγίο. Αν σπέρνει το Πνεύμα το Άγιο, θα θερίσει σωτηρία, αιώνια ζωή. Ο Θεός λοιπόν δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, να είμαστε άσεμνοι στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, να δημιουργούμε σκάνδαλα στη ζωή, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, με το σώμα μας, με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας, αλλά να φέρνουμε οικοδομή στους ανθρώπους. Και τότε μας προσδιορίσε εις απόλαυσιν σωτηρίας μόνο δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ώστε, επειδή αυτός απέθανε υπέρ πάντων ημών, εμείς να αγρυπνούμε, να εγκρατευόμεθα και να φροντίζουμε να μην κοιμόμαστε τον ύπνο του θανάτου. Τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή αυτοδικαιωμένοι. Δεν είναι τόσο αυστηρός ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι τόσο σκληρός ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι τόσο σκληρός ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά αγαπάει βασικά αυτούς που τον αγαπάνε. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει. Αλλά ο Χριστός λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ο Θεός λοιπόν ένα θέλει,
δώσ' μου την καρδιά σου, γιατί από την καρδιά σου εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Αν η καρδιά σου εσένα είναι σε καταστάσεις, σε πρόσωπα, σε φιλοδοξίες, σε επιθυμίες, η εκβάση της ζωής σου θα είναι καταστροφή, φθορά. Αν η καρδιά σου είναι στο Χριστό και δεν μπορείς να ζεις χωρίς το Χριστό, δεν μπορείς να ζεις χωρίς την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, πότε πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο? Κάθε πότε προσεύχεσαι? Κάθε πότε πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο? Αυτές οι ερωτήσεις είναι για να καταλάβουμε την κατάστασή μας. Τι σκέφτεσαι, τι επιθυμείς, τι θα ήθελες? Ζητείτε, λέει η Γραφή, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, τα αγαθά, ο Θεός θα στα προσθέτει. Ώστε είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, σαν φυσικοί άνθρωποι πλέον, να ζήσουμε μαζί Του. Γιατί πνευματικά πρέπει να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, αλλά είμαστε άνθρωποι που κουραζόμαστε, αποκάμουμε, και η ζωή μας όμως, είτε κοιμισμένη το βράδυ είτε ξύπνη, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ειρήνη του Θεού. Κοιμόμαστε ήσυχοι ότι το αίμα του Χριστού μας έπλυνε και για τα αμαρτήματα αυτής της ημέρας και μας καθάρισε. Και λέμε, Κύριε, και το βράδυ να έρθεις, εγώ θα είμαι έτοιμος, γιατί με συγχώρεσες. Αμήν, αδελφοί, με συγχώρεσες. Και την ημέρα ξυπνάμε και ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα της ημέρας. Δύσκολος ο αγώνας της ημέρας. Με πειρασμούς, με επιθέσεις του εχθρού. Εμείς όμως προσευχόμαστε και λέμε, ανάλαβε την ημέρα μας, Κύριε. Δεν ξεκινάμε την ημέρα μας με τις ικανότητές μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τη χάρη του Χριστού. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Και αν δεν είναι έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Με τη χάρη του Χριστού την ημέρα. Χριστέ μου, φύλαξε μας την ημέρα αυτή. Φύλαξε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αυτούς που αγαπάμε, τα αδέρφια μας. Φύλαξε τους, σε παρακαλώ. Και είμαστε ήσυχοι, γιατί είμαστε παραδομένοι στη χάρη του Χριστού. Με αυτούς τους λόγους λοιπόν, ας παρηγορούμε ο ένας τον άλλον και ιδιαιτέρως ας οικοδομούμε ο ένας τον άλλον. Με ποιους λόγους? Όχι λόγους κακίας, κατηγόριας, θλίψης, απελπισίας, απογοήτευσης, αγανάκτησης, αλλά με λόγια πίστεως, με λόγια αγάπης, με λόγια σωτηρίας, με λόγια που δοξάζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αμήν.